Καλοκαίρι, ζέστη. Ξεκινάμε ένα ταξίδι. Λίγο δύσκολο, στα αλήθεια. Θα ακολουθήσουμε, όσο μπορούμε βέβαια, δύο φίλους. Τον Ιντερνετή και τον Ιντερνάκια. Πάμε με τη σειρά. Ας δούμε πρώτα την ιστορία του ίντερνετ. Τι μπορεί να προσφέρει το ίντερνετ. Μπαίνω άφοβα στο ίντερνετ και σε ποιο σταθμό χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Αν βγούμε στο δρόμο να περιηγηθούμε στην πόλη μας, θα βρούμε δρόμους μεγάλους και μικρούς, σοκάκια, καλδερίμια κλπ. Πού θα πάμε? Αν γυρίζουμε χωρίς οδηγό, μπορεί να χαθούμε, να φτάσουμε σε τόπους που μας περιμένουν δυσάρεστες εκπλήξεις, να συναντηθούμε με ανθρώπους επικίνδυνους. Αν έχουμε οδηγό και στόχο, θα χαρούμε την πόλη, θα απολαύσουμε τις ομορφιές της, θα μάθουμε την ιστορία της, θα ζήσουμε την κουλτούρα της. Το ίδιο συμβαίνει και με την περιήγηση στο ίντερνετ. Αν βγούμε στο δρόμο να περιηγηθούμε στην πόλη μας, θα βρούμε δρόμους μεγάλους και μικρούς, σοκάκια, καλδερίμια κλπ. Πού θα πάμε? Αν γυρίζουμε χωρίς οδηγό, μπορεί να χαθούμε, να φτάσουμε σε τόπους που μας περιμένουν δυσάρεστες εκπλήξεις.